Πώς την έχει βάλει έτσι αυτή την κουρτίνα αυτός ο άνθρωπος που συγκατοικώ. Πώς. Παναγία μου. Είναι αυτή η εμφάνιση για YouTube. Θα κράζει η μάνα μου πάλι. Ξεκινάμε. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω σε άλλο ένα βίντεο αυτού του καναλιού. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαλαρά. Σας μιλάω από τον καναπέ του σπιτιού μου. Πριν κανένα δίωρο χτύπησε ο courier την πόρτα και μου έφερε ένα συνδρομητικό κουτί, οπότε είπα να το κάνουμε unboxing. Πώς αλλιώς θα περάσει η ώρα με τέτοια ζέστη. Έχω ανοίξει ό,τι συνδρομητικό κουτί υπάρχει στην Ελλάδα, το cherry box, το glow box, το beauty test box, όλα τα box. Σήμερα είμαστε εδώ για να ανοίξουμε το Oh My Box. Τα συνδρομητικά κουτιά, παιδιά, εγώ τα στηρίζω πάρα πολύ, γιατί είναι value for money. Μπορείς να δοκιμάσεις πολλά προϊόντα πιο ακριβά, έχοντας το προνόμιο να τα πάρεις σε χαμηλότερη τιμή και στην τελική να δοκιμάσεις κάποιο προϊόν και αν δεν σου αρέσει να πεις ότι okay, δεν πλήρωσα full τιμή για αυτό το προϊόν, τελικά δεν μου έκανα, το αφήνω στην άκρη, αλλά τουλάχιστον το πλήρωσα λιγότερο. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε το Oh My Box και τι διαφορετικό έχει αυτό εδώ το κουτάκι από τα υπόλοιπα κουτιά. Αυτό εδώ το κουτί, παιδιά, δεν είναι ένα beauty box, είναι ένα lifestyle box. Που σημαίνει ότι μέσα δεν παίρνεις μόνο προϊόντα που έχουν να κάνουν με την περιποίηση και την ομορφιά, αλλά παίρνεις και προϊόντα που έχουν να κάνουν με το wellness, παίρνεις αξεσουάρ, απευθύνεται και σε άντρες και σε γυναίκες. Αλλά με μια πρώτη ματιά που έριξα στο πρώτο κουτί, γιατί είναι καινούριο κουτί, με μια πρώτη ματιά που έριξα στο site για το πρώτο κουτί, αυτό το κουτί είναι λίγο για γυναίκα. Δεν λες ότι θα τα χρησιμοποιήσει και κάποιος άντρας αυτά εδώ μέσα. Τουλάχιστον όλοι. Αλλά είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτό το κουτί να το αγοράσεις και να πεις στον άντρα σου ή στο αγόρι σου: βρε, εγώ για σένα το αγόρασα. Έχει προϊόντα εδώ μέσα και για σένα. Για τα τυπικά, να σας πω ότι το κουτί μέσα έχει προϊόντα αξίας 110 ευρώ, παρακαλώ. Έκανε 39,90. Έκανε μία μέρα να έρθει στο σπίτι μου και δεν είχε έξοδα μεταφοράς. Έχετε αγωνία να το ανοίξουμε. Πάμε. Μου αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ η αισθητική του. Είναι έτσι πολύ minimal και παιχνιδιάρικο ταυτόχρονα με αυτό το σχέδιο. Και μέσα, όπως το ανοίγω, αν μπορέσω. Μέσα λοιπόν βλέπουμε το φυλάδιο το οποίο μας ενημερώνει για τα προϊόντα και έχουμε και κάποια αυτοκολλητάκια. Το κουτάκι μου μέσα είναι έτσι. Τα αυτοκολλητάκια είναι αυτά εδώ. Τέλεια. Κάπου θα τα κολλήσω γιατί είναι funky. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το κουτί αυτό καθ' αυτό. Θα το σκίσω. Ωραία. Αυτό εδώ είναι ένα overview του κουτιού και πρέπει να σας πω, ενώ στα υπόλοιπα κουτιά παίρνεις να δοκιμάσεις 6 με 8 προϊόντα, σε αυτό εδώ το κουτί παίρνεις 8 έως 10 προϊόντα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Για πρώτη φορά στο κουτί παίρνετε να δοκιμάσετε 10 προϊόντα. Θα ξεκινήσω να σας τα δείχνω με τη σειρά που τα έχει εδώ στην κάρτα. Οπότε το πρώτο προϊόν που πιάνω είναι από Mr. Nosy, η ταινία στη 7th Heaven για βαθύ καθαρισμό των πόρων της μύτης. Ξέρω τις ταινίες, τις έχω δοκιμάσει, τις έχω πάρει νομίζω από τα Hondos. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Πολύ ευχαριστημένη που είχε κάτι τέτοιο γιατί είναι πολύ πρακτικό. Το επόμενο είναι από Artificial Eye Intelligence, βλεφαρίδες Chloe της Depend Cosmetics. Πιάνουμε τις γλυφαρίδες και είναι αυτές εδώ, παιδιά. Πολύ ωραίες. Να σας πω την αλήθεια, είναι στο στυλ μου, γιατί είναι έτσι πιο φυσικές, που μπορείς να τις τυγκάρεις από πάνω και με μάσκαρα. Έχουν πολύ ωραίο band, λεπτό, γιατί εγώ προτιμώ το band τους να είναι λεπτό για να μην φαίνεται, ακόμα και αν δεν φοράω eyeliner, γιατί συνήθως δεν φοράω eyeliner. Πολύ ωραία. Clean Hair Don't Care Dry Shampoo. Αυτό εδώ νομίζω είναι σε travel size και σας το λέω γιατί παλιά έπαιρνα το full size. Παιδιά, είναι ένα από τα πρώτα dry shampoo που είχα δοκιμάσει ποτέ πριν 4 χρόνια μπορεί, όταν ήμουν στα Γιάννενα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο dry shampoo και αυτό νομίζω το βρίσκεται στα Hondo Center, δεν το έχω δει κάπου αλλού. Και να κάνουμε και ένα touch up γιατί έχουμε λιώσει. Συνεχίζω με Skinful Winner Best Everyday Hand Cream. Πού είναι αυτή? Πάρα πολύ μπούζι. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κρέμα χεριών. Συνήθως φαίνονται πιο φτωχικές. Λέει ότι έχει βραβείο Beauty Shortlist Awards 2017. Πολύ χαίρομαι. Παιδιά, μυρίζει πριν καν την ανοίξω πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα τη δοκιμάσουμε, παιδιά. Όχι, θα τη δοκιμάσουμε. Μυρίζει λεμονάτα και φρέσκα. Μ' αρέσει. Και απορροφήθηκε και κατευθείαν. Παιδιά, απορροφήθηκε κατευθείαν. What? Έχω πολλά ακόμα να δείξω. Το επόμενο είναι το Sleeping Beauty Best New Health and Well-Being Products Spray Μαξιλαριού της Feather & Down που θα ενθαρρύνει τη χαλάρωση για τον ήρεμο ύπνο. Τέλεια!
Εδώ σε μένα τέτοια προϊόντα. Η αϊπνία η ίδια. Δεν με παίρνει ο ύπνος με τίποτα. Τρελό άγχος. Είχα δοκιμάσει ένα τέτοιο προϊόν από τα Sephora. Μου άρεσε να σας πω την αλήθεια, έκανε δουλίτσα, αλλά ήταν σε travel size. Οπότε τώρα έχω ένα σε full size, πάρα πολύ χαίρομαι. Θέλω να δω πώς μυρίζει. Α, παιδιά, μου μυρίζει σαν ένα πολύ ελαφρύ ανδρικό άρωμα. Το άλλο μυρίζει σαν αντικουνουπικό, αυτό μυρίζει πάρα πολύ γλυκά και ωραία. Μ' αρέσει. Από Serum... Από Serum DPD, ωραία, βραβευμένος ορός υαλουρονικού της Evolve Beauty με 6 διεθνή βραβεία για το 2017. Και μάλλον λέει για αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο, παιδιά, κανονική τιμή έχει 35 ευρώ μόνο αυτό, οπότε φαντάζεστε με αυτό εδώ το προϊόν έχετε βγάλει τα λεφτά του κουτιού σας κατευθείαν. Είναι υαλουρονικό σέρουμ, είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, λέει ότι είναι 99% natural και θα το δοκιμάσω. Και κάπου θα ακούσετε τη γνώμη μου γι' αυτό. Hail to the Nail, θεραπεία βάσης της MC Plus που προστατεύει, ενυδατώνει κλπ. Εδώ μέσα έχουμε δύο προϊόντα. Έχουμε τη βάση Vernicue, αυτό εδώ. Και έχουμε και το Quick Dry Top Coat, αυτό εδώ. Παιδιά, μου αρέσει που αυτό το κουτί έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι όντως χρηστικά. Δεν σε γεμίζει με πράγματα που μπορεί να μην χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ό,τι είχε μέσα σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, και τις βλεφαρίδες και τον ορό και την κρέμα χεριών και τον dry shampoo. Είναι προϊόντα που όντως χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου και αγοράζω συνέχεια, οπότε μια χαρά. Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε. Συνεχίζουμε με Grey Select Minimal Λεπτή Χρυσή Βέργα Life Likes. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι έχουν βάλει στο κουτί Life Likes. Μου άρεσε πάρα πολύ το brand. Συνέχεια το κοιτάω στο Instagram να δω τι καινούριο βγάζουν. Έχουν πολύ παιχνιδιάρικα αξεσουάρ. Και μέσα στο κουτάκι παίρνετε αυτή εδώ τη βέργα, η οποία πάει πραγματικά με όλα. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τις αγαπώ, γιατί ήδη έχω μια παρόμοια στο χέρι μου, οπότε θα βάλω και αυτή εδώ για να συμπληρωθεί. Για το τέλος έχουμε το Neck Hugger. Must have για αυτή τη σεζόν είναι το μαντήλι της Clothy Creations που θα σας δώσει μια καλοκαιρινή πνοή. Πρώτη φορά βλέπω σε κουτί αξεσουάρ μαντήλι. Τέλειο. Παιδιά, για ένα μαντήλι που μπορείς να το βάλεις στο λαιμό, μπορείς να το κάνεις μπαντάνα. Όταν αλήθεια εγώ μπαντάνα θα το κάνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα που έχει. Πάρα πολύ καλοκαιρινά. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το βάλα καλά, αλλά πιάνετε την ιδέα. Νομίζω τα βερνίκια πιάνονται για ένα προϊόν, γι' αυτό εγώ μέτρησα 10, ενώ μέσα είχε 9 περιγραφές. Τελείωσε το κουτάκι μου. Αυτά ήταν όλα που είχε μέσα το κουτί. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, από όλα τα κουτιά που έχω ανοίξει, είναι το πιο εντυπωσιακό, γιατί όντως θα χρησιμοποιήσω όλα τα πράγματα. Μου άρεσε επίσης που δεν είχε προϊόντα τύπου ένα lip gloss το οποίο μπορεί να είναι σε μόβ απόχρωση και να μην βάλω ποτέ. Μία σκιά που μπορεί να είναι σε μπλε περλή απόχρωση και μπορεί να μην χρησιμοποιήσω ποτέ. Μόλις κλείσω θα πάω να το τακτοποιήσω όλα στα συρτάρια μου. Θα σας αφήσω από κάτω το link για το που μπορείτε να βρείτε το Oh My Box. Θέλω να μου πείτε όμως τη γνώμη σας για τα συνδρομητικά κουτιά, αν αγοράζετε, αν σας αρέσουν, αν πιστεύετε ότι αξίζουν τα προϊόντα που έχουν μέσα και πώς σας φάνηκε αυτό εδώ το κουτάκι. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε πάλι σε ένα βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!